Γεώργιο, στις επόμενες χρονιές το ξεκινήσαμε, το κάνουμε στον Άγιο Γεώργιο. Είχε μεγάλη επιτυχία. Αυτό μας έδωσε έτσι το θάρρος και το κουράγιο να προχωρήσουμε και παραπέρα, να έρθουμε στην πόλη της Βέρειας. Να φέρουμε τα κεπευτικά Αγίου Γεωργίου στη Βέρεια, τον κόσμο να γνωρίσει ακόμα καλύτερα τα κεπευτικά, αλλά και τα προϊόντα που μπορούμε να τα παράγουμε από τα κεπευτικά. Μια εναλλακτική κουζίνα, εναλλακτικές προτάσεις. Τα κεπευτικά και το χωριό μας είναι βασική πηγή ζωής, βασικό εισόδημα. Προσπαθούμε σαν σύλλογος όσο μπορούμε να τα προωθήσουμε, να τα προβάλλουμε προς όφελος όλων των χωριανών μας. Παράλληλα, αναδεικνύουμε και τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του συλλόγου μέσα από αυτό. Φέτος λοιπόν είμαστε στη Βέρεια. Όπως είδατε, σε μια ωραία εκδήλωση, αρκετός κόσμος το χάρηκε, δοκίμασαν τα κεπευτικά, τα εδέσματα που ετοιμάστηκαν για αυτά. Και φυσικά, για να τους καλέσουμε όλους την Κυριακή 30 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, όπου θα κάνουμε την τρίτη γιορτή κεπευτικών. Για τρίτη συνεχόμενη χωριά, ένα μεγάλο γλέντι. Θα χαρούμε να είναι όλοι κοντά μας, να διασκεδάσουν μαζί μας και να χαρούν και ό,τι άλλο έχουμε ετοιμάσει και πέρα με βάση τα κεπευτικά για τους προσκεκλημένους. Φυσικά, για τρίτη χρονιά θα έχουμε και δωρεάν διανομή κεπευτικών από τους παραγωγούς του χωριού μας, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσφορά τους. Όπως επίσης και τους πολλούς εθελοντές που βοήθησαν να διοργανωθεί όλη αυτή η μεγάλη εκδήλωση, που ήθελε πολύ κόπο και αρκετά έτσι ξενύχια. Κοντά μας φέτος ήταν η Περιφέρεια, μας στήριξε το ίδιο και ο Δήμος Βέρειας, πολύ μεγάλη βοήθειά τους, σαν αιγίδα, αλλά και μέσα από όλες τις, ό,τι στήσαμε και ό,τι χρειαστήκαμε ήταν εκεί πέρα. Το Επιμελητήριο Ημαθίας για δεύτερη χρονιά επίσης, χορηγός και υπό την αιγίδα του όλη η εκδήλωση, και φυσικά η Λαχανογορά Θεσσαλονίκης και ο κύριος Χαβίδης μας στήριξε για δεύτερη χρονιά. Και βοηθάει πάρα πολύ και μέσα από τις δράσεις της Λαχαναγοράς αλλά και με τις δράσεις του Συλλόγου να προωθήσουμε και να προάγουμε τα κεπευτικά Αγίου Γεωργίου. Θα χαρούμε λοιπόν όλους να σας δούμε την Κυριακή στον Άγιο Γεώργιο.